Και πάμε στον καθηγητή πολιτιολογίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου και Κοσμήτορα, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Και καλή εβδομάδα. Πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών παρακολουθήσεων που για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μείζον θέμα, για την Ελλάδα η ημερομηνία έχει 23. Νομίζω ότι έχει 23 ακριβώς. Θέλω να πω ότι όταν πρωτομιλήσαμε για αυτό το θέμα κάποια στιγμή, είχαμε κάνει την πρώτη μας κουβέντα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Υπήρχε εδρεωμένη η πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα ξεχαστεί. Βλέπετε ότι έχουμε μπει, μπαίνουμε στον Φλεβάρι του 23 και όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά πλέον η συζήτηση διεξάγεται με εντελώς διαφορετικούς όρους από εκείνους με τους οποίους διεξαγόταν πριν από 4 μήνες. Ενώ ότι υπάρχουν τραύματα επιφανειακά τα οποία ο καιρός τα επουλώνει και υπάρχουν τραύματα τα οποία κακοφορμίζουν και ο καιρός τα κάνει ακόμα πιο επικίνδυνα. Η υπόθεση των υποκλοπών ανήκει στα δεύτερα τραύματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι στις συνθήκες αυτές ο ηγεμονικός τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση έβαζε την ατζέντα μέχρι πρόσφατα έχει δώσει τη θέση του σε μια διαχείριση ζημιών η οποία άλλοτε αποδίδει, άλλοτε δεν αποδίδει, άλλοτε αποπροσανατολίζει αποτελεσματικά και άλλοτε δεν τα καταφέρνει. Πάντως δεν θεωρώ ότι ο κόσμος αδιαφορεί για το ζήτημα των υποκλοπών. Αντιθέτως, θεωρώ ότι υπάρχει μείζον ενδιαφέρον. Απλώς είναι πολύ απλό το ερώτημα όταν τίθεται είναι ζήτημα οι υποκλοπές. Τότε οι 8 με 9 στους 10 ανθρώπους, εύλογα, γιατί δεν είναι ηλίθινικο ο κόσμος, σου λένε είναι. Αν σε ρωτάνε όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της ζωής σου, φυσικά θα πεις η ακρίβεια, η ενέργεια, τα ελληνοτουρκικά και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία να συσχετίζουμε ούτε να συμψηφίζουμε τις υποκλοπές με το γεγονός ότι ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ και πληρώνει διπλά από αυτά που προηγουμένως. Ο Νίξον το 1972, όταν βγήκε το Watergate σαν σκάνδαλο, 3 μήνες μετά κατάφερε και ξαναέγινε πρόεδρος των ΗΠΑ και 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του, την θριαμβευτική επανεκλογή του, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Τι εννοώ λοιπόν? Οι υποκλοπές και όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στο σκληρό πυρήνα του πολιτικού παιγνίου με όρους, αυτό είναι το κράτος δικαίου, κύριε Σαχίνη. Κράτος δικαίου είναι ότι έχουμε ένα κράτος κανόνων. Μπορεί να μην μας αρέσουν οι κανόνες, μπορεί να είναι άδικοι οι κανόνες, μπορεί να είναι, πώς να σας πω έτσι, ανάλγητοι. Πάντως είναι κανόνες. Ξέρουμε τι θα γίνει αν τους ακολουθήσουμε και τι θα γίνει αν δεν τους ακολουθήσουμε. Η παραβίαση λοιπόν του κράτους κανόνων από αυτούς που κρατούν, δηλαδή τους κρατούντες, τους κυβερνώντες, είναι κάτι το οποίο αφήνει βαθύ αποτύπωμα, το οποίο δεν ξεχνιέται. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε σήμερα για αυτό το ερώτημα, σε συνδυασμό όχι απλώς με τις υποκλοπές, αλλά και με όλη την προσπάθεια που γίνεται να συγκαλυφθεί το ζήτημα, δείχνει ότι το τραύμα είναι βαθύ και ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Κύριε Χριστόπουλε, πολλοί λένε και φαντάζομαι μπορεί μάλλον να το συμμερίζεστε, ότι στην ουσία σε αυτή την υπόθεση έχουμε 2 σκάνδαλα. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό παρακολουθείς υποκλοπές και το δεύτερο είναι η προσπάθεια συγκάλυψης όλου αυτού του κυκλώματος. Επειδή είστε από τους ανθρώπους, από τους ελάχιστους τολμώ να πω, που το συνέδεσε ακόμη και με τα ζητήματα καθημερινότητας, σε μια προηγούμενη επικοινωνία είχατε εξηγήσει πως οι παρακολουθούμενοι μπορεί στην ουσία υπό το κράτος παρακολούθησης και των προϊόντων του να πιέζονται για αποφάσεις εντός του κοινοβουλίου που ενδεχομένως να ψήφιζαν διαφορετικά. Άρα λέτε επηρεάζει και την καθημερινότητά μας. Θέλω να μείνουμε λίγο. Δυστυχώς το ότι κάποια στιγμή το τηλέφωνο μου ή το τηλέφωνο σας υπήρξε στόχος παράνομης ή νομιμοφανούς επισύνδεσης ή δεν ξέρω εγώ τι, αφήνει το αποτύπωμά του στον τρόπο με τον οποίο εσείς και εγώ συμπεριφερόμαστε στο μακρύ μέλλον, σε μακρά διάρκεια. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα θα βλέπουμε ανθρώπινες συμπεριφορές οι οποίες θα μας ξενίζουν, αλλά τα πολιτικά τους κίνητρα, τα κρυφά πολιτικά τους κίνητρα, τα οποία σχετίζονται με το γεγονός ότι πρόσωπα έχουν εκβιαστεί μέσω αυτών που έχουν ακουστεί σε ιδιωτικές συνομιλίες, δεν τολμάνε να εκφράσουν την άποψή τους. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, εδώ συζητάμε για πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή να σας δώσω ένα ακόμα περισσότερο 38 παράδειγμα, το οποίο εμένα προσωπικά με σόκαρε. Εν μέσω ενός σκανδάλου στο οποίο
μία εφημερίδα βγαίνει και δημοσιοποιεί τις ιδιωτικές συνομιλίες του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο ίδιος αρχηγός αποδέχεται την ανανέωση που του κάνουν για την θητεία του αυτοί που τον παρακολουθήσαν. Πείτε μου λοιπόν, μια σκέψη, συζητάμε για εθνική ασφάλεια. Αυτού του τύπου οι συνδιαλλαγές, αυτού του τύπου οι γκρίζες υπόγειες διαδρομές δεν εγείρουν αμφιβολίες ως προς το από πού κρατιούνται αυτοί οι οποίοι κρατιούνται. Ενώ, και κλείνω, δεν υπάρχει περίπτωση το σκάνδαλο των υποκλοπών να κλείσει με τον τρόπο που θα το ήθελαν κάποτε. Αν έλεγε ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, του οποίου εγώ είμαι πολιτικός αντίπαλος, αλλά θα μπορούσα να σεβαστώ συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, ήδη από τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη, ότι έχουμε ανακαλύψει ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος εδώ μέσα, ότι ένα κύκλο με επιόρκων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και της ελληνικής αστυνομίας και άλλων δεν ξέρω εγώ τι κλιμάτων της ελληνικής διοίκησης συμπεριφέρεται με τρόπο που παραβιάζει το Σύνταγμα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να λάμψει η αλήθεια, τότε θα είχε κερδίσει τις εντυπώσεις σε πρώτερη φάση. Σε εκείνη τη φάση όμως, με το γνωστό, κατά την άποψή μου, επιθετικά αλαζονικό και ενοχλητικό ύφος, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι είστε μπούφοι που ασχολείστε με αυτά που ασχολείστε, ότι αλλού είναι τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή που έχει αποκαλυφθεί ότι τα ονόματα των υψηλότατων πολιτιακών αξιωματούχων που έδωσε ο Τσίπρας στο Ράμο να μάθει αν παρακολουθούνται, όντως παρακολουθούνται, και αυτό θα το επιβεβαιώσει η ΑΔΑΕ μόλις με το καλό ο φίλτατος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής αποφασίσει να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άλλη ξεφτύλα αυτή, θα μου το επιτρέψετε. Τότε θα δείτε ότι το μόνο καταφύγιο που θα έχει η κυβέρνηση δεν είναι να πει ότι δεν έγινε τίποτα. Θα είναι να πει ότι λυπούμαστε, δεν ξέραμε ότι είχαμε παρακράτους. Αλλά όπως είχα πει και τότε, συγγνώμη, ναι. Ο Καραμαλής έφυγε εξόριστος στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν είπε το διαβόητο ή περίφημο τότε, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, κοιτώντας την μητέρα του πρόσφατα θανόντος Κωνσταντίνου, τη Φρυδερίκη. Ο Μητσοτάκης δεν δικαιούται να πει ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Αυτός κυβερνά αυτόν τον τόπο και μάλιστα κατάφερε και το με αποτελεσματικότητα την επόμενη μέρα της εκλογής του να μαζέψει όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες σήμερα φέρονται ότι παραβιάζουν με σφοδρό τρόπο το ελληνικό σύνταγμα υπό την δική του πολιτική εποπτεία. Ξέρετε, και θα έρθω και στη διατύπωση, βαριά ακουστική, αλλά θα έρθω σε αυτή. Πριν από αυτή όμως, εννοώ το ξεφτύλα που είπατε. Δεν ξεφτύλα λίγο, κύριε Σαχίνη μου, τώρα τι να σας πω. Δηλαδή, σκεφτείτε να σας παρακολουθούν αυτοί που σας παρακολουθούν και μετά να σας λένε, έλα εδώ, Σαχίνη, να σου πω κάτι, καλώς σας. Σου ανανεώνω τη θητεία. Εγώ προσωπικά θα έλεγα, παιδιά, αφήστε με. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω. Ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Επικρατείας δεν αρνούνται την ύπαρξη υποκλοπών και παρακολουθήσεων από την ΑΕΠ. Την αποδίδουν όμως σε κάποια ρυπαρά κυκλώματα, προφανώς αυτονομημένα, δεν ξέρω, της ΑΕΠ. Αν στα ρυπαρά είναι ο πρώην διευθυντής διοικητής ΑΕΠ και εισαγγελές ΑΕΠ, ούτε αυτό το ξέρω. Αυτό πώς σας ακούγεται? Σας είπα, αν αυτό το είχε πει ο Μητσοτάκης τον Σεπτέμβρη, θα είχε την ελπίδα να έθετε την ατζέντα πιο αποτελεσματικά. Το Σεπτέμβριο όμως, όποιος του μπορούσε να πει ότι κάτι δεν πάει σωστά εδώ πέρα, του λέγανε ότι είναι συνεργάτης και de facto συνεργός του Ερντογάν. Σήμερα, ουσιαστικά, το μόνο που μένει να πούνε είναι ότι δεν το κάναμε εμείς, αλλά έγινε κάτω από τη μύτη μας. Αλλά ακόμα και αν έγινε κάτω από τη μύτη τους. Εγώ υποθέσω ότι έτσι είναι. Που εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, διότι αν είχε γίνει κάτι από τη μύτη τους, δεν βλέπω λόγο για τον οποίο να είχε παραιτηθεί ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ και ο πρώην γενικός γραμματέας του Μητσοτάκη. Έτσι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι κάτι από τη μύτη τους. Τότε, λυπούμε, αλλά τίθεται ένα ζήτημα πολιτικής αναξιότητας. Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, διότι αν κάτω από τη μύτη τους, στο επιτελικό κράτος, το οποίο φέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, διαδραματίζοντας μια τραγωδία σε βάρος του ελληνικού συντάγματος, τότε οι άνθρωποι είναι πολιτιακά και πολιτικά ανάξιοι. Και να σκοθούν απάνω από εκεί που ήρθαν. Τι να σας πω, δεν μπορώ να τα. Δηλαδή, είτε έτσι είναι είτε αλλιώς. Εγώ να το δεχτώ ότι είναι κάτω από τη μύτη τους και δεν το ξέρανε. Ότι οι επίορκοι αξιωματικοί, ότι παράκεντρα, ότι. Ωραία. Εσύ τι κάνεις? Η πολιτική ευθύνη, κύριε Σαχίνη, είναι αντικειμενική και μη μετακυλήσιμη. Δεν είναι υποκειμενική ευθύνη όπως είναι η ποινική ευθύνη. Εγώ δεν σας είπα ότι όλοι αυτοί έχουν ποινικές ευθύνες. Κάποιοι έχουν ποινικές ευθύνες.
Τώρα... Κάποιοι έχουν πειθαρχικές ευθύνες. Mm. Πάντως πολιτική ευθύνη σίγουρα έχει ο πολιτικός προϊστάμενος αυτής της ιστορίας. Τώρα, η δεύτερη παράμετρος είναι αυτή που σας είπα, ένα δεύτερο σκάνδαλο, ή όπως λένε αρκετοί, δεν ξέρω αν το συμμερίζεται, η προσπάθεια συγκάλυψης. Και εδώ έχουμε και θεσμικές λειτουργίες που αποτυπώνουν περίεργες καταστάσεις. Το είπατε, δεν το υπενιχθήκατε, ότι είναι ξεφτύλα ο πρόεδρος της Βουλής να μην δέχεται σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ μέσω της αρμόδιας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το ξεφτύλα το είπα λίγο εν τη γνωμή του λόγου μου για το γεγονός ότι θα μπορούσε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και νυν αρχηγός ΓΕΘΑ να μην είχε αποδεχτεί τον νέο συζητή του. Είχε ένα προσωπικό τόνο το ξεφτύλα. Τώρα, θέλω να μου πείτε. Σε ό,τι αφορά το αυτό που λέτε, φυσικά υπάρχει μέσα ένα ζήτημα. Μα αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι ότι δυστυχώς με τους χειρισμούς της η κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη μήνα έχει φέρει τη θέση της σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Διότι όχι απλώς δεν παραδέχτηκε τίποτα στην αρχή και τώρα κοιτάει να μαζέψει τα διαλυμένα κομμάτια της, αλλά εμφανιζόταν κιόλας με ένα το γνωστό στυλ ότι είναι δυνατόν να μας λέτε εσείς εμάς, εσείς. Εσείς οι γύφτοι, κοντρικά αυτό είναι. Δηλαδή μια υποτιμητική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι ρε παιδιά, γι' αυτό δεν μας θεωρείτε στην Αγία. Σεβαστείτε λίγο αυτό το Σύνταγμα. Έχουμε ένα Σύνταγμα. Σεβαστείτε το. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να το διαλύεις. Συζητάμε σήμερα για το αν θα βρεθεί απαγόρευση για το κόμμα Κασιδιάρη, Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω αν θέλετε, μιλάμε κιόλας μετά γι' αυτό. Αλλά όλα αυτά τα κάνουμε γιατί. Παλεύουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύνταγμα. Δεν μπορούμε να κουρελιάσουμε το σύνταγμα προκειμένου να κρατήσουμε το Κασιδιάρη σπίτι του. Αν το σύνταγμα λέει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει αλλιώς, τότε και τον Κασιδιάρη θα δεχτούμε οριακά. Δεν το γουστάρω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου και πολιτικά και ιδεολογικά και αισθητικά, αλλά έχουμε ένα σύνταγμα. Τι να το κάνουμε. Το σύνταγμα, λέγανε οι Γάλλοι το 1793, είτε είναι ένα σύνολο κανόνων, είτε δεν είναι τίποτα. Εδώ πέρα θέλουν να μας βάλουν να απαλθούν, να πιστέψουμε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που κουρελιάζεται το Σύνταγμα, αλλά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω να σας ρωτήσω. Μια συστηματική παραβίαση. Θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει και η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όμως. Υπάρχει δικαστική εξουσία στον ανώτατο βαθμό. Εδώ τι λέτε. Λέω ότι η όλη ιστορία των υποκλοπών, πέρα από τις προφανές επιχειρησιακές και διοικητικές, πειθαρχικές, πολιτικές έως και ποινικές ευθύνες που θα έχουν κάποιοι μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή δεν ξέρω εγώ πού, αναδεικνύει ένα τεράστιο ζήτημα στην Ελλάδα που είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία από την αρχή, το μόνο που την ένιωξε και συγκεκριμένα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν ήταν να ρίξει φως σε αυτά τα οποία αποκαλύπτονταν, αλλά να μάθει από τον τέλογο ποιος τόλμησε και τα μετέφερε. Λες και τέλειο είναι ένας χαζός ή κανένας τελευταίος, ο οποίος θα πάει να πει στον Τολιάκο ότι ξέρει να τα μετέφερε αυτός και αυτός και αυτός. Λοιπόν, από την στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η ελληνική δικαιοσύνη όχι απλώς δεν στάθηκε στο ύψος των κρίσιμων πολιτιακών περιστάσεων, αλλά λειτουργήσε ως κομματοφύλακας, λειτουργήσε ως ένα προπέτασμα της εκτελεστικής εξουσίας σε απόλυτη συνέργεια με τις πιο, κατά την άποψή μου, μύχιες και νοσηρές πρακτικές της. Για μένα, το μείζον θέμα που έχουμε για τα ερχόμενα χρόνια στην Ελλάδα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή τη δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς Αρείου Πάγου, όσο και αν είναι υψηλά ιστάμενα πολιτιακά πρόσωπα, δεν είναι μουφτίδες να βγάζουν φετφάδες επί παντός επιστητού. Πολλό δε μάλλον, όταν αυτό το παντός επιστητού, σε εισαγωγικά, είναι προϊόν μιας συνομιλίας που ο ίδιος εισαγγελέας έχει διαρρεύσει μεταξύ αυτού και ενός παρόχου. Ενώ της Κοσμοτέ όταν πήγε η ΑΔΕ να κάνει έλεγχο σε εκείνη. Άρα λοιπόν, όπως σωστά είπαν και οι 16 συνταγματολόγοι και το έχει πει όλος ο πολιτιακός κόσμος της χώρας και οι δήμονες, οι ακαδημαϊκά οι δήμονες, εδώ υπάρχει μείζον θέμα και για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι αυτή η γνωμοδότηση εκδόθηκε. Άρα εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα και τις ίδιες θεσμικές λειτουργίες δικαιοσύνης στον ανώτατο βαθμό. Προφανώς δεν βάζει κανείς όλους ένα τσουβάλι. Και της ταύτισής της με την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η διάκριση των εξουσιών εδώ πάει περίπατο. Αυτό σας είπα, ότι δυστυχώς, όπως λένε για τη γυναίκα του Κέσσερα, εδώ η ελληνική δικαιοσύνη όχι δεν φαίνεται να λειτουργεί έντιμα, αλλά ούτε είναι έντιμη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλη η ιστορία η υπόθεση της δικαιοσύνης, γιατί είναι χωρίς αποτελεσματική δικαιοσύνη και μια δικαιοσύνη η οποία συνέχεια αποδέχεται υποθετικά έναν ρόλο, όπως να το πω έτσι, διεκπεραιωτή υποθέσεων της εκτελεστικής εξουσίας, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε σωστά σε αυτό το κράτος. Και εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα.
Γι' αυτό σας λέω ότι εντάξει, έχουμε μιλήσει αρκετά για τις μυστικές υπηρεσίες. Αν μεθαύριο γίνει μια κυβερνητική αλλαγή, που την προσωπικά εύχομαι, θεωρώ ότι αποτελεί στο χρέος της όποιας κυβέρνηση διαδεχτεί αυτήν ένα θεσμικό ξεκαθάρισμα. Θεσμικό ξεκαθάρισμα για το κράτος δικαίου, για τις ανεξάρτητες αρχές. Θεσμικό ξεκαθάρισμα για την άρση του απορρίτου, δηλαδή με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτά εννοώ, δεν εννοώ ρητορική. Αλλά από εκεί και ύστερα υπάρχει και ένα μείζον θέμα με την ελληνική δικαιοσύνη. Λέει εδώ φίλος... Είναι πιο δύσκολο απ' όλα, έτσι. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν είναι βραχίωνα τη εκτελεστική εξουσία. Κανονικά. Λέει εδώ ο φίλος ο Περικλής, ξεχάσαμε τον υπάλληλο της Vodafone που αυτοκτόνησε, μέσα εισαγωγικά. Το κράτος είναι σάπιο ούτως ή άλλως. Άλλος λέει εδώ, κύριε Χριστόπουλε, τι σημαίνει στην πράξη, ο Γιάννης το λέει αυτό. Αν δομημένο παρακράτος εντός του Μεγάλου Μαξίμου παρακολούθησε τον αρχηγό Γέθα, τι σημαίνει για την εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά και τι θα έπρεπε να είχε συμβεί ως αντίμετρα για την άμυνά του από το κράτος. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ακόμα και η πιο προηγμένη, που να μπορεί εντελώς να αντισταθεί στον πειρασμό παρακρατικών φυλάκων εξουσίας στα υπόγειά της, οι οποίοι αυτονομούνται και οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν λίγο το δικό τους, ακόμα και κόντρα στις πολιτικές βουλές των πολιτικών προϊσταμένων. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό εθνικό ελληνικό παρακράτος, το οποίο ποτέ δεν έπρεπε να υπάρχει στο ελληνικό. Έχουμε να κάνουμε με τον μετασχηματισμό αυτού του εθνικού παρακράτους σε επιτελικό κράτος. Ένα κράτος το οποίο με πολιτική απόφαση υψηλότερα του πολιτικού συμβολισμού και κύρους και αποτελέσματος συγκεκριμένο, η μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία ήταν συσχετισμένη πρώτον με την χρήση παρανόμων λογισμικών, τα οποία είχε αποδειχθεί ότι γενικεύτηκαν με τρόπο συστηματικό μετά το καλοκαίρι του 2019, και δεύτερον με μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία νόμου και τάξης, την οποία εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει διαρκώς αυτή η κυβέρνηση, στο όνομα της οποίας συστηματικές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας δικαιολογούνται στο όνομα της δημόσιας τάξης. Τώρα, φεύγω από αυτό το κεφάλαιο. Όσο μπορεί να φύγει κανείς, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Είναι προφανές. Και μένει να δούμε τι θα ρωτήσουν σήμερα και οι δημοσιογράφοι συνέντευξη τύπου τον Πρωθυπουργό. Παρότι μπορεί να βρεθούν εκτός θέματος, επειδή είναι για την οικονομία και την εργασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει στον κύριο Χριστόπουλο. Επειδή έκανε αναφορά, κόμματα σαν του κυρίου Κασιδιάρη υπάρχουν λόγω αδυναμίας και κατάδειας του πολιτικού συστήματος. Εμένα η δημοκρατία μου δίνει λόγο σε όλους και σε κάθε Κασιδιάρη. Ο τρόπος να εξαλειφθούν τέτοια κόμματα και συμπεριφορές δεν είναι με νόμους απαγορευτικούς, αλλά με τη στάση τη δική μας. Αν τα υπόλοιπα κόμματα διορθωθούν, θα εξαλειφθούν και οι απειλές δημοκρατίας. Ας φτιάξουμε λοιπόν όλοι τις καμπούρες μας και ιδιαίτερα τα υπάρχοντα δημοκρατικά σε εισαγωγικά κόμματα, και τότε κανείς Κασιδιάρης δεν θα έχει θέση εδώ. Συμφωνώ κατά 90% με τον φίλο μας, και το 90 σημαίνει ότι είναι σχεδόν ολοκληρωτικό. Θα μιλήσω όμως για το 10% στο οποίο έχω την απόκρωσή μου. Ναι, κριτής του πολιτικού προγραμμάτων των κομμάτων σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ο λαός. Αυτό σημαίνει λαϊκή κυριαρχία. Όταν ωστόσο πρόσωπα τα οποία ζητούν την λαϊκή ψήφο έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εγκληματική οργάνωση ταυτίζει τη δράση της με τις πολιτικές στοχεύσεις ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος, εδώ πλέον θεωρώ ότι έχουμε λόγο να σκεφτούμε είτε την απαγόρευση καθόδου αυτού του σε εισαγωγικά κόμματος, το οποίο δεν είναι κόμμα αλλά είναι εγκληματική οργάνωση, παραπέμπω δηλαδή στην απόφαση που βγάλαμε, που βγήκε πριν από 2 χρόνια σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Δεν καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή ως κόμμα εδώ, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Ότι δηλαδή υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος, στο εσωτερικό της Χρυσής Αυγής, είχε εγκυβωτιστεί μια εγκληματική οργάνωση, όπως την περιγράφει το άρθρο 187 και 187α του ποινικού κώδικα. Άρα η μία λύση είναι αυτή. Η δεύτερη λύση είναι ότι όλοι μπορούν να κατέβουν, τα κόμματα είναι ελεύθερα, και όντως η Ελλάδα είναι μια γενναιόδορη και φιλόξενη δημοκρατία ακόμα και για τους εχθρούς της. Πριν όμως τα άτομα τα οποία διώκονται για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση που σχετίζεται με το πολιτικό πρόγραμμα των κομμάτων, δεν μπορούν να ανήκουν στους συνδυασμούς αυτούς. Αν θέλει λοιπόν ο Κασιδιάρης, ο Λαγός, ο Μιχαλολιάκος και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πρωτοδίκως καταδικαστεί, ας κατέβουν ανεξάρτητοι. Δεν θα δεχθούμε, δεν είμαστε και μπούφοι σαν δημοκρατία, να δεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις να κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν είδα ποτέ να κατέβει ποτέ οι 17 Νοέμβρη στις εκλογές, ούτε είδα κάποιον από τους εγκλήστους στις 17 Νοέμβρη να κάνουν εκπομπές στο YouTube με τον θρασίτατο τρόπο που κάνει ο Κασιδιάρης εδώ και μια διετία και φτιάχνει το πολιτικό του κοινό.
Θέλω να πω λοιπόν ότι πέρα από όλα υπάρχει και μια μεροληψία στο ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα σε βάρος κάποιων και υπέρ κάποιων άλλων. Και δυστυχώς για τη δημοκρατία μας, στους υπέρ ανήκει ο Κασιδιάρης. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, δεν τους έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Άρα πώς, αλακάρτ, και τι σημαίνει αυτό αν αύριο η όποια εξουσία δεν της αρέσει το κόμμα του κυρίου Χριστόπουλου. Του κολλάει μια ρετσινιά και το βγάζει εκτός. Έχετε πολύ δίκιο και για τον λόγο αυτό θεωρώ εξαιρετικά προβληματική την διάταξη που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τροπολογία και επίσης προβληματική την διάταξη που διέρευσε εντός του Σαββατοκύριακου και κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγούμε. Αν υπάρχει ένα γεγονός το οποίο να θέσει αναμφιβόλο την δυνατότητα ενός ανθρώπου να κατέβει σε εκλογικό συνδυασμό, σε κόμμα, ξαναλέω, μόνος του μπορεί να κατέβει. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Χρειάζεται αμετάκλητη καταδίκη για να σου απαγορεύσω να σου στερήσω τα πολιτικά δικαιώματα συνολικά. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε γι' αυτό. Ο Κασιδιάρης, ο Μιχαλολιάκος, ανεξάρτητο υποψήφιο μπορεί να είναι. Πάμε λοιπόν τώρα. Αν υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο μπορούμε με στέρεο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε την συμμετοχή εγκληματιών πρωτοδίκως καταδικασμένων στις εκλογές, είναι το ότι έχουν καταδικαστεί. Δεν αναφέρομαι καθόλου στην ιδεολογία τους, δεν αναφέρομαι καθόλου στο πρόγραμμα του κόμματος, δεν αναφέρομαι σε οτιδήποτε γύρει ζητήματα υποκειμενικής αξιολόγησης. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αλίμονο στη δημοκρατία που αφήνει την ολομέλεια του ορίου πάγου να κάνει ουσιαστικό έλεγχο της πολιτικής, στρατηγικής και της προγραμματικής θέσης των κομμάτων και να τα απαγορεύει. Τότε θα γίνει αυτό που μου λέτε. Μεθαύριο θα απαγορευτεί το ΚΚΕ Μουλού, το ΚΚΕ δεν ξέρω εγώ ποιο, όλα αυτά τα κόμματα του ακραίου αριστερού χώρου στο όνομα της μη προσήλωσής τους στις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι κόλαφος για τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, και εδώ εκφράζω τη διαφωνία μου και με την πρότασή μου κυρίως στη Νέα Δημοκρατία αλλά και με αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αφηρημένα για κόμματα που υπηρετούν τη δημοκρατία. Η ελληνική δημοκρατία για ιστορικούς λόγους που οποιοδήποτε Έλληνας γνωρίζει την μετεμφυλιακή ιστορία ξέρει πολύ καλά αρνείται την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απαγορεύουμε υποψηφίους που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και όχι όποια όπλα εγκληματική οργάνωση. Αν εγώ στα νιάτα μου, παραδείγματος χάρη, είχα μπουκάρει σε ένα περίπτερο με δύο φίλους μου και έφαγα κατά δίκη για εγκληματική οργάνωση, κάτι το οποίο δυστυχώς το κάνει συχνά η ελληνική δικαιοσύνη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος. Δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος όταν η καταδίκη μου για εγκληματική οργάνωση σχετίζεται με το πολιτικό πρόγραμμα και στοχεύσεις του υποτιθέμενου κόμματος. Τώρα, έρχεται κόντρα σε αυτά που λέτε ο φίλος ο Περικλής. Λέει, μεροληψία κύριε Χριστόπουλε, είναι να λέει και για θρασίτα το κανάλι Κασιδιάρη όταν έχουμε πρωτοσάλτε, πόρτοσάλτε, να λέει ανοιχτά να ψηφίσει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε δίκαιοι. Στην τελική ο Κασιδιάρης τα λέει στο κανάλι του. Όχι σε υποτιθέμενο δημοσιογραφικό μέσο. Είναι πολύ πιο χυδαίοι όλοι αυτοί του δημοκρατικού τόξου. Τι απαντάτε στον Περικλή? Απαντάω στον Περικλή να μην γενικεύει και να μην λέει ότι είναι πολύ πιο χυδαίοι του δημοκρατικού τόξου, εκτός αν είναι ο παδός του Κασιδιάρη, που απέρχομαι και δεν νομίζω. Θα σας πω το εξής ωστόσο. Έχει ένα δίκιο. Το γεγονός ότι πρόσωπα όπως οι δημοσιογράφοι για τους οποίους κάνει λόγο χρησιμοποιούν τις δημόσιες συχνότητες προκειμένου να εκφράζουν με αυτόν τον ακαταμάχητο τρόπο την προτίμησή τους σε πολιτικά κόμματα, το θεωρώ πολιτικά απαράδεκτο και παραβιάζει το ίδιο το ελληνικό σύνταγμα. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτό το κάνει ο πρωτοσάλτε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον άλλον να παραβιάζει τους όρους του σοφρονισμού του με τόσο προφανή τρόπο. Και ξαναλέω, σκεφτείτε, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας, ο Κοστάρης, ο Σερίφης και δεν ξέρω ποιοι άλλοι καταδικασμένοι στα μπουτρούμια του Κορυδαλού και όχι μόνο για την υπόθεση 17 Νοέμβρη και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων να κάνανε εκπομπές στο YouTube από τα κελιά τους. Κοιτάξτε, επειδή εσείς έχετε. Και πάση περιπτώσει να σας πω κάτι, δεν έγινε. Που σημαίνει ότι δεν τους αφήσαν. Αν είχε γίνει, έλεγα τουλάχιστον να έχουμε μια ισότητα στην αντιμετώπιση όλων. Έτσι, είτε είναι Ναζί, είτε είναι τρομοκράτης αριστερός, είτε είναι 17 Νοέμβρη, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα από το κελί του. Κάτι δεν πάει σωστά όμως εδώ πέρα. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Κουφοντίνας με τα χίλια ζόρια πήρε καμιά άδεια να βγει προχτές έξω, ενώ ο Γιωτόπουλος πήρε για πρώτη φορά άδεια ύστερα από 20 χρόνια εγκλεισμού σε προχωρημένη ηλικία 80 και βάλα πριν από μερικούς μήνες. Κοιτάξτε τώρα, εσείς αυτή τη διακριτή που βάλατε σε σχέση με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπάρχει ένα θολό το οποίο για τον πολύ κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει. Το συνάγω από το μήνυμα που έρχεται από το φίλο το Γιάννη. Λέει, κύριε Αλέγω, όσο πιο απλά είναι δύσκολο αυτό. Ναι, ναι, το επαναλάβετε τώρα. Σας δίνω τη δυνατότητα να το επαναλάβετε για να γίνει και διακριτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Κύριε Χριστόπουλε, το ΚΚΕ δεν θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί με όσα έχει δηλώσει αλλά και γράφει στη σελίδα του στο καταστατικό του σε σχέση με το κοινοβουλευτικό σύστημα?
δεν υπάρχει καταδίκη μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σχετίζεται με τους στόχους του ΚΚΕ. Αν υπήρχε, τότε θα άλλαζε το πράγμα. Σε μια δημοκρατία, ωστόσο, τα κομμουνιστικά κόμματα, είτε μας αρέσουν είτε όχι, μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, αυτό που συζητάμε δεν αφορά το ΚΚΕ. Τι θα αφορούσε το ΚΚΕ και το εκάστοτε ΚΚΕ μου, Λούξου μου κλπ. Κλπ. Μια διατύπωση του νόμου που να λέει αφηρημένα ότι ένα κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στο δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Εκεί, λοιπόν, θα μπορούσε ένας Άριος Πάγος να γλυκοκοιτάξει στην ομολογία των αντιστοίχων δικαστηρίων στη Λιθουανία, στην Εστονία, τη Λετωνία και την Πολωνία και να πει: εγώ απαγορεύω στο ΕΚΕ, απαγορεύω στην Οργάνωση για την Κομμουνιστική Ανασυγκρότηση, απαγορεύω σε 1,000 γκρουπούσκουλα του αριστερισμού στην Ελλάδα να κατέβουν σε εκλογές. Κάτι το οποίο φυσικά όχι απλώς είναι πολιτικά απαράδεκτο, αλλά και παραβιάζει το Σύνταγμά μας. Ξαναλέω: ο κανόνας είναι ότι κανείς δεν κοιτάει το πρόγραμμα των κομμάτων. Ο λαός τα κοιτάει. Αν ο λαός θέλει Κασιδιάρη, Κασιδιάρης του ανήκει, Κασιδιάρης του αξίζει. Όμως, αν ο Κασιδιάρης είναι πρωτοδίκως καταδικασμένος σε κόμμα το οποίο χρησιμοποιεί τον μανδύα, σε οργάνωση που χρησιμοποιεί τον μανδύα του κόμματος για να περάσει εγκληματικές ενέργειες, τότε η ελληνική ένωμη τάξη έχει κάθε λόγο να του πει: κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι βλάκας. Καταλαβαίνω ότι εσύ εδώ πέρα με κοροϊδεύεις. Άρα δεν θα είσαι υποψήφιος. Προχωράω. Αν ο Κασιδιάρης βάλει τον συνονόματο ξαδελφό του και του πει: έλα τώρα μεγάλη, επειδή εγώ δεν μπορώ να είμαι, θα μπεις εσύ μπροστά, τότε θα σας πω ότι ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προκειμένου να στερήσουμε από οποιοδήποτε πρόσωπο να είναι μπροστά στο όνομα της συγγένειας που έχει με τον Κασιδιάρη κτλ. Σεβόμαστε το Σύνταγμα. Αυτά που σας λέω έχουν δύο μέρημνες. Και την άμυνα της δημοκρατίας απέναντι στους εγκληματίες, αλλά και τον σεβασμό της εγκυητικής λειτουργίας του Συντάγματος. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, άκουσα τον κύριο Χριστόπουλο που λέει ότι ο κύριος Κασιδιάρης κάνει ό,τι κάνει εδώ και δύο χρόνια. Προσωπικά δεν το γνώριζα. Αλλά αν είναι όντως έτσι, δεν είναι λίγο περίεργο και ατυχές να τον κυνηγάμε τώρα τρεις μήνες πριν τις εκλογές? Το timing. Πάρα πολύ δίκιο έχει. Πάρα πολύ δίκιο έχει ο ακροατής μας. Είναι ατυχέστατο για τη δημοκρατία ότι αυτή η συζήτηση γίνεται στιγμή που υπάρχει άρωμα εκλογών στον ορίζοντα. Θα μπορούσαν, αλλά αυτοί είναι, δεν μπόρεσαν να το λειτουργήσουν και να το έχουν τελειώσει πιο έγκαιρα, ώστε να μην συσχετίζεται με τις εκλογές. Γιατί μόνο τη συζητάμε γι' αυτό και μάγκα τον κάνουμε. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ ρωτάει αν εκτιμά ο κύριος Χριστόπουλος ότι η απαγόρευση αυτή έχει όχι επί της ουσίας τάση και στάση απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις, αλλά για ψηφοθερικούς λόγους. Προφανές ότι φαντάζομαι σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που κυβερνάνε δεν τους έπιασε καμιά μεγάλη μέρημνα τη χαούρα για τη δημοκρατία, αλλά τους έπιασε μέρημνα ότι θεωρούν ότι το 2,7 του δημοσκοπικά φαίνεται να εμφανίζει το κόμμα σε εισαγωγικά Κασιδιάρη, δεν ξέρω καν τον τίτλο, το κόμμα τους ακόμα. Mm-hmm. Θεωρούν ότι θα το πάρει από την κυβερνητική παράταξη. Έχω τις αμφιβολίες μου εγώ. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει και ένας λάθος πολιτικός υπολογισμός εδώ πέρα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κατά ανάγκη αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν τα Κασιδιάρη θα ψηφίσουν εγώ. Δηλαδή. Θεωρώ πλέον ότι είναι αλλού οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι δηλαδή στο. Ενώ προέρχονται από την ελληνική δεξιά φυσικά και από τις πιο ακραίες της εκφάνσεις, θεωρώ ότι έχουν σπάσει τους δεσμούς της με τον κοινοβουλευτισμό. Κοντρικά τώρα το λέω. Και θα κλείσω... Αλλά σίγουρα είναι ότι ένα κομμάτι πάντως αυτών που κυβερνούν το κάνουν, διότι θεωρούν ότι αν τον καταδικάσουν και του στερήσουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος, το ποσοστό θα χάσει στην αρνητική. Δεν το πιστεύω όμως. Θα κλείσω με ένα ερώτημα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά θα χρειαζόμασταν μία ώρα ακόμη. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, επειδή ακριβώς κύριε Χριστόπουλε, ο περισσότερος κόσμος ξυπνά κάθε πρωί, όχι με το ανάθεμα στο στόμα του για τις υποκλοπές, όχι ότι δεν τον αφορά. Και δυστυχώς δεν θα ψηφίσουμε με βάση αυτό το κριτήριο κατά κύριο λόγο. Θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής. Πώς του ακούγεται το ενδεχόμενο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία ίσως και ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και τι θα σημαίνει αυτό για τα σκάνδαλα και τη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι, όπως ξέρετε κύριε Σαφήνη, ορκισμένος στην πεποίθηση ότι στην πολιτική οι πολιτικές προτάσεις διαφέρουν. Υπάρχει αριστερά, υπάρχει δεξιά, υπάρχει κέντρο και πάλι λέγοντας. Η αριστερά προτάσει το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, η δεξιά προτάσει το στοιχείο της ατομικής ελευθερίας, η αριστερά προτάσει το στοιχείο της
προστάτη των αδυνάμων, η δεξιά προτάσει το στοιχείο του κράτους ως νυχτοφύλακα της δράσης των οικονομικά ισχυρών κλπ. Εγώ αυτά δεν θέλω να τα δω καταργημένα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι βοηθάει σε τίποτα όλα αυτά να τα βάλουμε στην άκρη και να πούμε OK, πάμε για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Φυσικά, αν η χώρα αντιμετωπίζει μια πολιορκία, αυτή η μείζωνα πολιτική διαίρεση θα αναγκαστεί να δώσει τη θέση της στην ανάγκη για συνεννόηση απέναντι στον κοινό εχθρό. Όμως ευτυχώς, χτυπάτε ξύλο, δεν βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία είναι σκληρά, ζει σε μια συγκυρία κρίσεων η μία μέσα στην άλλη, όμως ότι αυτές οι κρίσεις μπορεί να αντιμετωπιστούν είτε με τον Α είτε με τον Β τρόπο. Τώρα, ποιος αντιμετωπίζει καλύτερα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαλέξει. Πάντως, να καταργήσουμε τις πολιτικές γραμμές που διαιρούν τους ανθρώπους και να πούμε ότι όλοι μαζί πάμε να κάνουμε κάτι από κοινού, θεωρώ ότι διαλύει την πολιτική. Και να σας πω και κάτι άλλο στη τελευταία ανάλυση. Όλους αυτούς τους εξωσυστημικούς τάχα μου, κασιδιαρέους κλπ. Κλπ. Τους τροφοδοτεί. Και κλείνω με το τελευταίο ερώτημα. Θα μπορούσε, λέει κύριε Χριστόπουλε, ένα συνταγματικό δικαστήριο, αν το είχε η χώρα, να είναι η λύση για όλες αυτές τις περιπτώσεις? Θα μπορούσε. Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρή ερώτηση και τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω στο τέλος, ξέροντας ότι βιάζεστε. Υπάρχουν συν και πλην στο ενδεχόμενο ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου. Θα σας πει ένα δικαστήριο το οποίο θα αποτελείται από μια ελίτ δικαστών που θα έχουν τη συγκρότηση να αποφαίνονται σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Το δεύτερο είναι ότι το Σύνταγμα, ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, αυτό δηλαδή που έχουμε στην Ελλάδα, όπου το κάθε δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί περί της συνταγματικότητας των νόμων, δεν έχει παράξει τραγικά άσχημα αποτελέσματα σήμερα. Κοινώς, ενώ θα μπορούσα επί ευρία μία να πω ότι ναι, ένα συνταγματικό δικαστήριο δεν είναι κακή ιδέα, δεν θεωρώ ότι αποτελεί προτεραιότητα ή ότι στερούμαστε κάτι σημαντικό σήμερα που δεν το έχουμε. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Πρέπει να σας πω ότι έχω δεκάδες ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαχίνη. Πάντα ευχαριστία με αυτές τις ωραίες συζητήσεις με εσάς και το κοινό σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.